Μου επιτρέπετε μισού λεπτού σχόλιο. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις ό,τι αφορά στις συντάξεις επηρεάσανε, ας το πούμε έτσι, τις συντάξεις του ΕΦΖΙΝ. Πλέον επηρεάζονται οι συντάξεις του ΠΡΟΣΤΟΖΙΝ. Δηλαδή επηρεάζονται μέχρι και η πιο χαμηλή σύνταξη μέσα από αυτή την πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση. Ναι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Είναι γεγονός ότι θα υπάρξει μείωση όλοι μας. Από τα 400 ευρώ και πάνω θα υπάρξει μείωση. 14, αλλά 11 μείωσεις έκανε η κυβέρνηση Σαμαρά Πασόκ, κύριε Ξεγαλάκη. Δεν είχε επηρεαστεί καμία χαμηλή σύνταξη. Καμία χαμηλή σύνταξη. Σας προκαλώ τώρα να μου πείτε μια χαμηλή σύνταξη που είχε όχι, επηρεαστεί. Όχι, αλλά κρατάω το ΕΦΖΙΝ. Μέχρι τότε, ήταν η άλεση, ήταν, δηλαδή, λίγο πολύ δικαιολογημένα ήταν η μείωση. Αφού ήταν για το ΕΦΖΙΝ. Κανείς δεν θέλει μειώσεις, αλλά προφανέστατα, όπως αντιλαμβάνεστε, το να χτυπάς τα λαϊκά στρώματα μέσα από τις πολιτικές σας και δεν είναι μόνο μέσα από τη μείωση των συντάξεων, είναι και μέσα από την αύξηση έμεσης φορολογίας, είναι μέσα από τη μείωση του αφορολογήτου. Με τη μείωση του αφορολογήτου οδηγείται ακόμα και εισοδήματα των 5.000 ευρώ στο να πληρώνουν φόρους. Το αντιλαμβάνεστε αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε πόσο εγκληματική διακυβέρνηση ασκείται. Κρατάω ότι οι προηγούμενες μειώσεις, οι 11 ήταν οι μειώσεις 11 μειώσεις, 11 ήταν. Που έγιναν επί των προηγούμενων κυβερνήσεων ήταν αφορούσαν το ΕΦΖΙΝ των πολιτών, οπότε συντάξεις. Είχαμε φτάσει για μειώσεις συντάξεις έως και 40%. Σε ποιες συντάξεις, κύριε Λιάτσο? Δεν μιλάω για τις πολύ χαμηλές. Δεν μιλάω για τις πολύ χαμηλές. Δεν μιλάω για τις πολύ χαμηλές. Όποιος ξέρει λίγο οικονομία, ξέρει ότι οι μειώσεις αυτών των συντάξεων των 11 που ήταν για το ΕΦΖΙΝ επηρέασαν πάρα πολύ αρνητικά την οικονομία. Διότι μειώσανε πάρα πολύ την κατανάλωση και συντελέσανε στον κύκλο ύφεσης. Μάλιστα. Ο δεν είναι απλά και θέλω να πω ακόμα δύο σημαντικά πολύ πράγματα. Είναι... Πρώτον, δεν θεσμοθετείτε το lockout. Οι ειδικές συντάξεις ήταν λοιπόν για τις πολυτελείας. Αυτό είναι ακριβώς η βασική επιχειρηματολογία των δανειστών. Εάν πάτε στους δανειστές, θα σας πούνε ότι οι Έλληνες έχουν πολύ υψηλές συντάξεις και γι' αυτό έπρεπε. Αυτοί τα θέλουν και εσείς τα κάνετε. Κυβερνάτε δύο χρόνια τώρα. Αυτή είναι το παραμύθι. Το παραμύθι. Μην υιοθετείτε τη βασική επιχειρηματολογία των δανειστών για το κόμμα. Εσείς υιοθετείτε τις πολιτικές τους. Εγώ σας είπα ότι κάνατε 11 περικοπές συντάξεων και εσείς μου είπατε ότι αυτές οι συντάξεις ήταν πολυτελείας. Και καλά, ήταν για το ΕΦΖΙΝ. Το παραμύθι λοιπόν, κάπου τελείωσε αυτό θα πλέον. Πρέπει, αυτό είναι μια πρωτοφανή τελείωσε. Λοιπόν, ωραία, πέστε μου λοιπόν, μια και μιλάτε σοβαρά, οι 11 περικοπές των συντάξεων αφορούσαν το ΕΦΖΙΝ που κάνατε. Αυτό θέλω να πείτε σοβαρό. Ένα σοβαρό ερώτημα θέτω. Θέλω να. Κοιτάξτε τα μάτια αυτούς που υποφέρουν με αυτές τις συντάξεις. Υποφέρουν με αυτά που τους κάνετε εσείς σήμερα, που θα φέρνετε 13η-14η σύνταξη και δεν είναι και τους κόβετε αυτά που έχουν. Υποφέρουν επειδή δεν δικαιώθηκαν οι ελπίδες. Σοβαρά διαπραγμάτευση. Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος καθηγητής το επισήμανε, να λειτουργήσει ως μια αποθήκη ψυχών μόνο και μόνο για να μπορέσει να έχει κάποια ωφέλη επικοινωνιακού κυρίως χαρακτήρα για την διαπραγμάτευση αυτή και την επόμενη αξιολόγηση όποτε αυτή και αν έρθει. Άρα είμαστε πολύ προβληματισμένοι για όλη αυτή την εξέλιξη και δυστυχώς χωρίς να θέλω να γίνομαι μάντης κακών τα πράγματα μάλλον οδεύουν προς μια δυσκολότερη κατάσταση. Να καταλάβω ότι είπατε είναι στρατηγική της κυβέρνησης να μείνουν οι πρόσφυγες, να εγκλωβιστούν οι πρόσφυγες. Είναι στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης να καταστήσει τη χώρα αποθήκη ψυχών μόνο και μόνο για να μπορέσει να έχει κάποια ωφέλη στη διαπραγμάτευση. Ναι. Okay. Είπα αυτό, όπως είπα, όπως είπα, ότι σας προκαλώ να μου βρείτε έστω και ένα μέλος διοικητικού συμβουλίου που δεν είναι κομματικό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό το είπα, αλλά δεν μου βρήκα το ένα. Ο φίλος μας ο Πέτρος.